Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Πάλι μια κουβή μαζί, τα μηνύματα ορθοδοξίας κοντά σας και θα προσπαθήσουμε σήμερα σε ένα γνωστό αλλά και πολύ δύσκολο κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης, όπου εκεί αναφέρεται η καταστροφή του ναού και της Ιουδαίας και το τέλος του κόσμου. Είναι το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Παρακαλώ να δώσουμε μεγάλη προσοχή, διότι αυτό το κεφάλαιο λένε πως χαρακτηρίζει τον 20ο και τον 21ο αιώνα, διότι πάρα πολλά πράγματα που θα ακούσουμε σήμερα είναι προφητευμένα. Και πρώτα-πρώτα προφητεύεται η καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ από τον Χριστό που έγινε 37 χρόνια μετά. Το 33 γίνεται το πάθος του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάληψη του Κυρίου. Μετά από 37 χρόνια ακριβώς, το 70 μετά Χριστόν, προφητευμένο και αυτό από τον Δανιήλ και από άλλους προφήτες, γίνεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η τελική καταστροφή, που δεν ανένυψε από τότε παρά μόνο το 1948, όταν ξαναέφτιαξε κράτος το Ισραήλ. Και μέσα στο Ευαγγέλιο και στο κομμάτι αυτό του Ματθαίου, αλλά και σε άλλα κομμάτια άλλων Ευαγγελιστών, θα δούμε ότι ο Χριστός μας λέει ότι αφού πατηθεί υπό των εθνών, δηλαδή από τους άλλους λαούς Ιερουσαλήμ, θα επανέλθει πάλι ο λαός εκεί. Και ασφαλώς είναι η προφητεία αυτή που βγήκε 50 χρόνια πριν, όταν έκανε κράτος το Ισραήλ. Εδώ όμως ακόμα είμαστε στο 33 μετά Χριστόν, όπου ο Χριστός πήραν το πάθος του, τον ερωτάνε οι μαθητές τι θα γίνει με τη συντέλεια του κόσμου που μας είπες, και συνδέεται τώρα εδώ η συντέλεια της Ιερουσαλήμ, η ολοκληρωτική καταστροφή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, γιατί το λέει ο Κύριος εδώ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια καταστροφή, αλλά συγχρόνως προμηνύεται και η καταστροφή του κόσμου. Διαπλέκονται δηλαδή οι δύο καταστροφές μέσα στο ΚΔ κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου αναφέρεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και συμπερασματικά και η καταστροφή του κόσμου ολόκληρου. Λοιπόν, τους λέει όμως λίγο πριν, για να το δέσουμε, λέει ότι ο Χριστός είναι ο λίθος ο οποίος θα έρθει και θα συνδέσει δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αυτή, λέει, που με απέρριψαν ως ακατάλληλο οι Φαρισαίοι, και είναι η οικοδόμη ουσιαστικά, γιατί πρέπει να οικονομούν το λαό, αυτοί έγιναν οι φωνείς. Αλλά εγώ η μακρογωνιός λίθος που ενώνει τις δύο διαθήκες, λέει ο Χριστός, διότι θα δοθεί η βασιλεία των ουρανών σε άλλο έθνος που θα παράγει έργα καλά. Και εκείνος που θα πέσει με εχθρικές διαθέσεις πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί. Εκείνον δε, επάνω στον οποίο θα πέσει ο λίθος αυτός, θα τον κάνει θρήματα. Και θα τον εσκορπίσει σαν σκόνη, θα τον κάνει σκόνη του αλωνιού. Λοιπόν, αυτό επιφελάσσεται και σε εκείνον ο οποίος θα πολεμήσει τον Χριστό μας, λέει. Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τις παραβολές, τότε κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Και ζήτησαν τότε να τον συλλάβουν, λέει, αλλά φοβήθηκαν τα πλήθη του λαού. Γιατί σαν προφήτη τον εκτιμούσε ο λαός, τον Κύριο. Και κατόπιν μιλάει για την παραβολή των βασιλικών γάμων, για να τους πει ότι το τραπέζι του γάμου αυτό μοιάζει με τη βασιλεία του Θεού, που κάλεσε ο Θεός πολλούς. Και εκεί, λέει, βρέθηκε ένας άνθρωπος στο τραπέζι αυτό που δεν φορούσε ένδυμα γάμου. Και πιο πριν μας λέει, πιο πριν
ότι η βασιλεία των Αρών μοιάζει προς άνθρωπο βασιλεία που έκανε χαρές γάμου στον ιό του. Και απέστειλε τους δούλους, λέει, και τους καλεσμένους. Για τους καλεσμένους να τους πει ότι έχω φτιάξει όλα τα φαγητά μου και είναι έτοιμα, και αυτοί δεν ήρθαν. Αδιαφόρησαν και έφυγαν. Και τότε ο βασιλιάς θύμωσε, λέει, και έστειλε τα στρατεύματα και εξολόθρευσε εκείνους που σκότωσαν τους απεσταλμένους του. Και λέει πως το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, αλλά οι συνδετημόνες αυτοί που ήταν να έρθουν δεν ήταν ικανοί για να καθίσουν σε αυτό το τραπέζι. Και βγήκε ο βασιλεύς για να δει τους καλεσμένους στο τραπέζι και εκεί είδε έναν άνθρωπο που φορούσε, δεν φορούσε ένδυμα γάμου, δεν ήταν κατάλληλα ντυμένος. Δηλαδή η ψυχή του δεν ήταν καλώς προετοιμασμένη. Και του λέει, γιατί δεν πήγες εσύ να ζητήσεις από την υπηρεσία μου να σου προμηθεύσουν ένα τέτοιο ρούχο, παραπαρουσιάζεις το βασιλιά μπροστά με άχρηστα ρούχα. Πετάχτε τον έξω, λέει, και εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Διότι πολλοί είναι καλεσμένοι στη βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι εκλεκτοί. Μετά έχουμε τους Φαρισαίους, οι οποίοι ως υποκριτές, πάμε γρήγορα εδώ για να φτάσουμε στο κεφάλαιο του 24. Τους λέει να μην πράτετε σύμφωνα με τα έργα τους, αλλά όσες σας διδάσκουν οι διδαχές των Φαρισαίων, να προσέχετε, εάν είναι καλές να τις ακούτε και να τις εφαρμόζετε. Αλλά προσοχή όμως από τις δικές τους πράξεις, διότι είναι υποκριτές και άλλα λένε και άλλα κάνουν. Έτσι και μετά αρχίζει ο έλεγχος των Φαρισαίων. Ο έλεγχος των Φαρισαίων. Και αρχίζει και τους λέει τα αλίμονο ο Κύριος. Τους λέει λοιπόν, αλίμονο σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, διότι είστε υποκριτές και δεν εισέρχεστε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και δεν τι κάνετε, δεν αφήνετε και τους άλλους να εισέλθουν. Τους λέει μωρούς, τους λέει τυφλούς, να ξέρετε αγαπητοί φίλοι, ότι ουδέποτε ο Χριστός χρησιμοποίησε τα κοσμητικά επίθετα που χρησιμοποίησε για τους Φαρισαίους για κανέναν άλλο άνθρωπο. Δεν επετέθη ποτέ σε αμαρτωλό μετανοημένο και στους μαθητές του βεβαίως τους τα είπε αυτά που είχε να τους πει, αλλά με έναν τρόπο υποφερτό, εκεί που εξεμάνει κυριολεκτικά, αγανάκτησε δηλαδή, και έδειξε αυτή την αγανάκτηση, ήταν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι αυτοί που εφαρμόζουν τον νότο του Μωυσή και ήταν αυτοί που τον παρέβαιναν. Γι' αυτό τους είπε λοιπόν ότι είναι υποκριτές, τους είπε φίδια και γεννήματα οχιών. Λοιπόν, είπε πως οι λόγοι του Χριστού δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν ακριβώς. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο δεν θα νοθευτεί ποτέ, διότι είναι τα λόγια του Χριστού, τα οποία θα ισχύουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, τους είπε βεβαίως ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει, αλλά ούτε οι ουράνιοι άγγελοι δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει λοιπόν το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Και μας λέει ότι καθώς υπήρξαν οι μέρες του Νόε εκείνης της εποχής, έτσι θα είναι και η παρουσία των τελευταίων των εσχάτων του κόσμου. Γιατί τότε λέει εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να τρώνε και να πίνουν και να παντρεύονται και να παντρεύουν και τα παιδιά τους, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν αντελήφθησαν πότε θα μπει ο Νόε στην Κιβωτό, έως ότου ήρθε ο κατακλυσμός και τους συνεπήρε, λέει, όλους. Έτσι λοιπόν θα γίνει και η παρουσία του Θεού, έξαφνα και χωρίς να περιμένει κανείς, θα γίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Και αυτή η συμβίωση σε αυτή τη ζωή που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, δεν θα γίνει εμπόδιο, ώστε ο ένας να έχει διαφορετική τύχη από τον άλλον. Πράγματι, θα είναι δύο άνθρωποι στον ακρό και ένας θα παραλαμβάνεται από τους αγγέλους και άλλος θα αφήνεται εκεί για να τιμωρηθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στον ίδιο μήλο. Η μία θα παραλαμβάνεται από τους αγγέλους και η άλλη θα αφήνεται. Για να γίνει η καταστροφή δηλαδή.
Ας γρηγορείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε σε ποια ώρα θα έρθει ο Κύριός σας και θα κάνει την Δευτέρα του παρουσία. Και εκ πείρας γνωρίζετε, τους λέει, ότι ή μάλλον λέει το εξής, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης σε ποιο μέρος της νύχτας, σε ποια βάρδια της νυχτός, τότε μιλάγανε για βάρδες και όχι για ώρες, σε ποια ώρα της νυχτός δηλαδή θα έρθει ο κλέφτης, δεν θα κοιμότανε, θα τον περίμενε για να μην κλέψει το σπίτι του. Αλλά ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεάνθρωπος Κύριος θα έρθει γέκαστον ημών δια του θανάτου του και για την Δευτέρα παρουσία για όλους μαζί, σε μια ώρα κατά την οποία εσείς δεν θα τον περιμένετε. Ποιος λοιπόν θα είναι ο έμπιστος και μυαλωμένος δούλος που θα έδινε ειδική εξουσία για να φροντίζει για τους άλλους, για να δίνει σε αυτούς την ανάλογη τροφή στον κατάλληλο χρόνο. Μιλάει για πνευματική τροφή, έτσι. Λέει, μακάριος είναι εκείνος ο δούλος, ο οποίος όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει έτσι, φρόνημα και πιστά να εκτελεί τις διαταγές του. Αληθώς σας λέγω, λέει, θα τον εγκαταστήσει διαχειριστή σε όλα τα υπάρχοντά του. Αν όμως πει από μέσα του εκείνος ο δούλος, αργεί να έρθει ο Κύριός μου και αρχίζει να χρησιμοποιεί εγωιστικά την εξουσία και να χτυπά τους συνδούλους του, να τρώγει και να πίνει με τους μέθυσους, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει το δικό του εγώ, το δικό του εαυτό, τότε θα έρθει σε μέρα που δεν τον περιμένει ο Κύριός του και σε ώρα που δεν την γνωρίζει. Και θα τον εσκίσει, λέει, στα δύο. Και αφού πάρει την ψυχή του με ευνίδιο θάνατο, θα ορίσει τη θέση του μαζί με τις υποκριτές και εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Παραστάσεις είναι αυτές, οι οποίες μας δείχνουν τι ακριβώς θα συμβεί κατά την καταστροφή του ναού, της ιδέας και του τέλους του κόσμου. Και να πούμε τα πιο σημαδιακά σημεία από αυτό το κεφάλαιο, διότι αυτό το κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει κανείς να το γνωρίζει απ' έξω και ανακατωτά. Γιατί μας λέει για τόσα πράγματα. Μας μιλάει και μας καθρεφτίζει τη δική μας εποχή, όπου οι άνθρωποι, λέει, θα ψυχραθεί η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και θα είναι ψυχροί οι άνθρωποι. Και τώρα βλέπουμε την ψυχρότητα αυτή, σκοτώνεται ένας δίπλα μας και φεύγουμε, ή δεν πάμε να τον βάλουμε στο αυτοκίνητο για να μην λερώσουμε με τα αίματά του. Ενώ παλιά δεν γινόταν αυτό. Θυμάμαι εγώ, πριν 30-40 χρόνια, βάζανε ταξιτζίδες μέσα στα αυτοκίνητά τους οποιοδήποτε κόστος και λέγανε μερικοί, δεν πειράζει, αρκεί να σωθεί ο άνθρωπος. Λερώθηκε το αυτοκίνητό μου, θα πληρώσω να το καθαρίσω. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πνεύμα της αυτοθυσίας πια ή έχει εκλείψει. Και λοιπόν, πώς αρχίζει τώρα αυτό το κεφάλαιο, να δούμε. Θα διαβάσουμε λίγο από μέσα. Και αφού βγήκε ο Ιησούς, έφυγε οριστικώς πλέον από το ιερό για να μην επανέλθει σε αυτό. Και τότε πλησίασαν οι μαθητές και του είπαν για τις οικοδομές του ναού. Θαμπόθηκαν οι μαθητές, όπως αν ήταν οι επαρχιώτες που πάνε να δουν την Ακρόπολη, έτσι. Και λένε, τι ωραία που είναι τα χτίρια αυτά. Και δίδες λέει ο Χριστός, εν πάση αληθείας διαβεβαίω, ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα που να μην γκρεμιστεί. Και αφού πριν τους έχει πει, ταλέπορη Ιερουσαλήμ που θέλησα σαν την όρνηθα να πάρω τα παιδιά σου, δηλαδή τους ανθρώπους Ιερουσαλήμ, τον Ισραηλιτικό λαό, αυτό εννοεί, κάτω από τα φτερά μου, όπως η όρνηθα μαζεύει τα πουλάκια της από κάτω και να τα προστατέψω, διότι εάν είχαν ακούσει τον Χριστό, δεν θα είχαν μπει οι Ρωμαίοι να κάνουν αυτές τις καταστροφές, έτσι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και τότε τους είπε ότι δεν θα με δείτε από τώρα, ώσπου να συνέλθετε, λέει εκεί στους Φαρισαίους και στους άλλους, τους απίστους βέβαια, όχι τους μαθητές του,
μέχρι να πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και τώρα ας παρακολουθήσουμε πάλι πιο καλά και πιο συστηματικά την καταστροφή αυτή. Αφού λέει βγήκε ο Ιησούς, έφυγε από το ιερό για να μην επανέλθει πάλι σε αυτό. Και τότε πλησίασαν οι μαθητές του για να του δείξουν, λέει, τις οικοδομές του ναού. Και τους είπε ο Ιησούς, βλέπετε αυτά τα ωραία κτίρια και τα θαυμάζετε. Λοιπόν, εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα από αυτά τα κτίρια που να μην γκρεμιστεί κάτω. Και ενώ καθόταν στο όρος των ελαιών, τον επλησίασαν ιδιαιτέρως οι μαθητές του και του είπανε, πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι για την άφιξη της δευτέρας σου παρουσίας. Διότι ήδη οι μαθητές είχαν καταλάβει ότι τους είχε μιλήσει για δεύτερη παρουσία, ότι θα ξανάρθει ο Χριστός δηλαδή. Και αυτός είπε, προσέχετε να μην σας πλανήσει κανένας, διότι θα έρθουν πολλοί και θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσσία, το οποίο είναι αποκλειστικά δικό μου, και θα λένε εγώ είμαι ο Χριστός. Και θα πλανήσουν πάρα πολλούς. Μέλετε να ακούσετε πολέμους και ειδήσεις περί πολέμων που θα γίνονται σε άλλες χώρες. Να προσέχετε και να μην ταράσεστε και να γίνουν όλα αυτά σύμφωνα με τη Θεία Πρόνοια, αλλά ακόμη δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ούτε έχει έρθει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία προεικονίζει τη συντέλεια του κόσμου. Γιατί μπορούσαν να πούνε με αυτέ ότι τώρα, ας πούμε μεθαύριο, σε αυτό το χρόνο μπορεί να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Δεν καταστράφηκε τότε, καταστράφηκε όπως είπαμε 37 χρόνια αργότερα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι έπρεπε να τους προειδοποιήσει ότι τα σημεία αυτά που σας λέω δεν θα είναι αύριο, θα έχουν μια μακρότητα χρόνου. Και βέβαια, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έγινε πολύ, πολύ, πολύ νωρίτερα από ότι θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, και τους είπε θα συμβούνε πρώτα-πρώτα λοιμή και λοιμή. Τι θα πει λοιμή και λοιμή, να δούμε πώς το λέει το αρχαίο. Είπε πρώτα λοιπόν να μην σας πλανήσει κανείς, γιατί θα λένε εγώ είμαι ο Χριστός και εγώ είμαι ο Χριστός, και θα πλανήσουν πολλούς με αυτόν τον τρόπο. Και μέλετε να ακούσετε πολέμους και ειδήσεις πολέμων που γίνονται σε άλλες χώρες. Προσέχετε, μην ταράσετε, νομίζοντα ότι είναι σημάδια που προαναγγέλνουν το τέλος, διότι σύμφωνα με τις βουλές Θείας Πορνείας πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει το τέλος. Διότι θα σηκωθεί το έθνος, το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το ένα βασίλειο κατά του άλλου βασιλείου, και θα συμβούν πείνες και μολυσματικές επιδημίες. Έσονται λιμή με γιώτα και λιμή με όμικρον γιώτα. Που σημαίνει το λιμή με γιώτα πείνα και όμικρον γιώτα σημαίνει αρρώστια. Και θα γίνουν και σεισμοί κατά τόπους. Μήπως τώρα εμείς παρατηρούμε μια αύξηση των σεισμών, όπως λένε οι επιστήμονες? Ας το σκεφτεί ο καθένας αυτό. Αυτά όμως είναι αρχές πόνων και δεινών, λέει. Και τότε θα σας παραδώσουν εσάς τους μαθητές μου σε θλίψεις και δοκιμασίες, και τους πιστούς ανθρώπους θα τους παραδώσουν και θα σας μισούν όλα τα έθνη επειδή πιστεύετε σε μένα, στον Υιό του Θεού. Και τότε θα σκανδαλιστούν, λέει, και θα κλονιστούν στην πίστη πολλοί άνθρωποι. Και θα αρχίσουν να παραδίδουν ένα τον άλλον στην αστυνομία και στους άρχοντες τους κακούς και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Και θα φανούν πάρα πολλοί ψευδοπροφήτες, πολλοί ψευδοπροφήτες, το πάρα πολύ το λέω εγώ, πολλοί ψευδοπροφήτες λέει το κείμενο, και θα πληθυνθεί η κακία και θα ψυχρανθεί η προς το Θεό αγάπη του πλήθους των κατόνομα χριστιανών. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονή μέχρι το τέλος των δοκιμασιών, αυτός και μόνο θα σωθεί. Και θα κηρυχτεί και το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Τι λέει? Θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Μήπως τώρα με τα ηλεκτρονικά μέσα και με τα ίντερνετ έχουμε διάδοση του Ευαγγελίου? Ρωτάμε γιατί. Διότι και αυτό φαίνεται σαν ένα σημείο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Είναι δυνατόν τώρα με τα μέσα που υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, να μην κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την οικουμένη, αφού ξέρουμε ότι έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ όλες οι χώρες του κόσμου, από την Ινδία και το Πακιστάν μέχρι το Μεξικό και τη γη του Πυρός και
την Αλάσκα και οπουδήποτε κάθε άνθρωπος σήμερα μέσα από το σπίτι του μπορεί να πληκτρολογήσει και να δει τι είναι το ένα βιβλίο, το άλλο, όποιο θέλει. Λοιπόν, πάρα πολλοί τώρα που τους δίνεται αυτή η ευκαιρία θα δουν και θα αναγνώσουν, θα διαβάσουν και θα εμβαθύνουν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στην Καινή Διαθήκη δηλαδή, η οποία και αποκαλυπτικά πράγματα έχει και προφητείες έχει μέσα, διότι μην μου πείτε ότι σήμερα δεν κηρύσσετε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Και αυτό το κήρυγμα θα είναι έλεγχος, λέει, για όλα τα έθνη. Δηλαδή, τι θα πει έλεγχος? Δεν θα μπορούν να προφασιστούν πλέον οι άνθρωποι, δεν άκουσαν ή δεν είχαν πρόσβαση. Και τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, του οποίου εικόνα και προτύπωση είναι το τέλος των Ιεροσολύμων. Είναι η εικόνα και προτύπωση. Δεν είναι το τέλος αυτό, γιατί τότε μπορούσαν να τον μπερδέψουν. Το 37 μετά Χριστόν ήταν κοντά. Μόλις ερχόταν λοιπόν το τέλος Ιερουσαλήμ, να λέγανε οι μαθηταί, έφτασε και το τέλος του κόσμου. Όμως εδώ προαναγγέλει ο Χριστός με τέτοια πράγματα, ούτως ώστε να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι αυτό το τέλος. Και πρώτα-πρώτα θα δείτε, λέει, το σύχαμα που θα προκαλέσει τη βεβήλωση της Ιερουσαλήμ, αυτό που αναφέρει προφητικά ο Δαβίδ, να στέκεται σε Άγιο τόπο. Αυτό τώρα μπορεί να αφορά δύο περιπτώσεις. Ξέρετε πώς το λέει ο Δανιήλ, έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, να δούμε πώς το λέει ο Δανιήλ. Το λέει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Είναι στο 15ο στίχο του 24ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον. Όταν ουν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια του Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγυμνώσκω νοήτο. Ο Τρεμπέλας, ο οποίος θεωρείται ο πιο έγκριτος, έτσι, πιο έγκριτος και είναι η διαθήκη που κρατάμε σήμερα και μεταδίδεται και από την Πειραϊκή Εκκλησία, λέει το εξής, ότι αφενός μεν εννοούσε τα στρατεύματα των Ρωμαίων, οι οποίοι θα έκαναν αυτή τη βεβήλωση του ιερού, δηλαδή θα μπαιναν μέσα και θα έσπαγαν το ναό και θα έπαιρναν τα ποτήρια και θα πίναν κρασί αργότερα κλπ. Αυτά που έκανε και ο Βαλτασάρ ή Βαλτάσαρο στην Παλαιά Διαθήκη, στους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα λοιπόν είναι οι Ρωμαίοι αυτοί που θα κάνουν την καταστροφή του ναού. Αλλά πολλοί ερμηνευτές και ο Τραμπέλας και ο κύριος Σωτηρόπουλος και πολλοί άλλοι, και ο Αίμνησος Μακράκης νομίζω, ο οποίος εθόλωσε λίγο τα νερά σε κάποιο διάστημα, αλλά έγραψε πολύ σπουδαία βιβλία και αυτός ο άνθρωπος και έκανε μεγάλο αγώνα, άσχετα αν έπεσε σε δυσκολία, μία μικρή αίρεση έκανε και αυτός ο Μακράκης. Δεν είναι όμως τη στιγμή να το συζητήσουμε. Εν τούτης δεν απαξιώνουμε όλο του το έργο, όπως και του Οριγέννη το έργο δεν απαξιώνεται, επειδή έγραψε πολλά αιρετικά ο Οριγένης και κόπηκε, ας πούμε, από την Εκκλησία το μνημόνιο του. Δεν αναγνωρίζεται σαν πατέρας της Εκκλησίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Οριγένης. Λοιπόν, το δεύτερο που θα συμβεί θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα μπει στα Ιεροσόλυμα, στην Ιερουσαλήμ, στον καινούριο κτισμένο ναό των Ιεροσολύμων. Αυτό ακόμα το σημάδι δεν έχει γίνει. Αλλά είδατε μια σύμπτωση εδώ. Όταν οι Ρωμαίοι μπήκαν και βεβήλωσαν την Ευρασθενή, μπήκε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Πότε θα ξαναμπεί? Στη Δευτέρα, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν έρθει ο Αντίχριστος. Θα ξαναμπεί το βδέλυγμα ο Αντίχριστος, γιατί Αντίχριστος ήταν και άλλοι Αντίχριστοι είναι σύμβολα του πραγματικού εσχάτου Αντιχρίστου, των εσχάτων. Λοιπόν, ο Αντίοχος, ο Επιφανής, θέλησε να στήσει το άγαλμά του και αυτός μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και έγινε χαμός εκ μέρους των Εβραίων. Ξεσηκώθηκε όλο το έθνος του Ισραήλ, διαμαρτυρήθηκαν υπείως βέβαια, γιατί ήταν κάτω υπό την εξουσία των Ελλήνων τότε του Αντιόχου,
και έγινε μια τρομερή εκεί διαπραγμάτευση και ξέρουμε με την ιστορία με τους Μακαβαίους και λοιπά. Αλλά πόσες φορές προσευλήθη αυτός ο ναός των Ιεροσολύμων και παλιότερα η σκηνή του μαρτυρίου την οποία πήραν οι Φιλιστέοι και έπαθαν αρρώστιες και την ξαναγύρισαν πίσω στους Ισραηλίτες. Αυτό όμως θα γίνει τώρα, η βεβήλωση του αυτού θα γίνει αφού έχει γίνει η πρώτη βεβήλωση από τους Ρωμαίους, δεν μένει παρά να γίνει τώρα η δεύτερη βεβήλωση από τον Αντίχριστο για να κλείσει η προφητεία του Χριστού, η οποία βασίζεται και σε προηγούμενη προφητεία του προφήτου Δανιήλ. Δηλαδή ο Χριστός δεν λέει δικιά του προφητεία, τους επαναφέρει στη μνήμη την προφητεία του Δανιήλ που λέει όταν δείτε το δέλυμα της ερημώσεως να στέκεται σε χώρο ιερό. Τα ρωμαϊκά στρατεύματα λοιπόν συμπληρώνουν τη βεβήλωση των προηγουμένων βεβήλων και αυτή η βεβήλωση του ιερού όταν δείτε να την αρχίζουν οι Ρωμαίοι τότε λέει να ξέρετε ότι πρέπει να φύγετε στα βουνά. Εκείνος ο οποίος πήνε πάνω στο λιακωτό λέει, στην ταράτσα δηλαδή, να μην κατέβει να πάρει τα πράγματά του, να τα αφήσει όλα κάτω και να φύγει. Τόσο φοβερή θα είναι η κατάσταση. Και εκείνος που εργάζεται με το πουκάμισο στο χωράφι του, να μην γυρίσει πίσω να πάρει και τα άλλα ρούχα. Και αλίμονος όποιες είναι έγκυοι, το πούμε καλύτερα, ή θυλάζουν παιδιά, διότι αυτές θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Θα τρέχουν για να σωθούν και δεν θα μπορούν να σωθούν γιατί δεν θα μπορούν να βρουν κάτι για να στηρίξουν τον οργανισμό τους. Και να παρακαλέσετε, λέει, η φυγή σας να μην γίνει σε χειμωνιάτικο καιρό, η οποία θα γίνει εμπόδιο. Και να μην συμπέσει η φυγή αυτή σε ημέρα Σαββάτου, γιατί ξέρετε υπήρχε δυσκολία μετακινήσεως των Εβραίων, απαγορεύεται από τον νόμο να μετακινηθούν το Σάββατο. Και πολλοί μπορεί να λέγανε, μια και είναι Σάββατο, ας κάτσουμε τώρα εδώ και φεύγουμε αύριο. Εάν φεύγαν αύριο, αλλημονώ τους. Γι' αυτό λέει, προσεύχεστε ή να μην γίνει το ηφυγή ημών χειμώνος, μηδέν Σαββάτο. Μηδέν Σαββάτο. Έστε γάρ τότε θλίψεις μεγάλη ή αουγέγονε απ' αρχής του κόσμου έως του νυν. Ουδού μη γέννητε. Και τότε λέει, η φυγή σας θα πρέπει να γίνει ανεμπόδιστη, γιατί τότε θα γίνει μια τέτοια θλίψη που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα. Ούτε θα γίνει ποτέ πια. Αν τύχει ποτέ και διαβάσετε τον Ιώσυπο και άλλους ιστορικούς περιγράφουν την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, θα φρίξετε αγαπητοί. Θα φρίξετε. Θα δείτε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Η άλωση του Μεσολογγίου ήταν και αυτή ένα τρομερό γεγονός για τον Ελληνισμό, αλλά το τρομερότατο αυτό δεν καταστράφηκε τόσο πολύ το Μεσολόγγι, όσο καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, η οποία ισοπεδώθηκε. Ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τέτοια καταστροφή στην ιστορία. Πάντα οι κατακτητές άφηναν και μερικά κτίρια για να μείνουν εκεί αργότερα οι ίδιοι, τα ανάκτορα. Τώρα τα ισοπεδώσανε όλα. Την κάνανε τέρα νόβα. Γη έρημη. Την κάνανε αυτό που λέμε γης Μαριάμ, δεν λέει τίποτα. Γης Ιερουσαλήμ δηλαδή. Ήτανε τόσο η άταφη λέει και τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τα πτώματα που υπήρχαν εκεί που ήταν αδύνατο λέει να αναπνεύσει εκεί πέρα. Και όταν ο ίδιος αυτοκράτορας που είχε διατάξει την είσοδο μέσα των στρατιωτών είδε αυτό το θέαμα μετά όταν μπήκε μέσα, λέει αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ λέει. Τέτοια μανία που είχαν οι στρατιώτες αυτοί λέει πέσανε σαν λυσασμένοι επάνω λέει στην Ιερουσαλήμ. Σαν λυσασμένοι, σαν να τους είχαν σκοτώσει ολονών τον πατέρα και μπήκανε μέσα για εκδίκηση. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις τέτοια λύσα και μανία δεν παρατηρείται ποτέ άλλοτε στην ιστορία, τόσο φοβερή λύσα και μανία για την ισοπαίδωση ενός ολόκληρου λαού. Είναι φρίκι. Οι δύο μεγάλες καταστροφές ήταν αυτή και το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Είναι τρομερό να το σκεφτεί άνθρωπος το πόσο μεγάλη σε μέγεθος ήταν αυτές οι δύο καταστροφές που υπέστη ο λαός αυτός. Έχουμε υποστεί και εμείς καταστροφές, αλλά τέτοια καταστροφή, ούτε η μικρασιατική καταστροφή δεν μπορεί να συγκριθεί με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ.
που μερικοί θεολόγοι λένε ότι μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γίνει εδώ γύρω στους λαούς της Μεσογείου είναι η μικροασιατική καταστροφή. Διότι περίπου έχουμε 1 εκατομμύριο νεκρούς. Αλλά βέβαια αυτό γίνεται το 1924, ενώ η καταστροφή εκείνη γίνεται το 70 μετά Χριστόν. Έχει μεγάλη διαφορά. Διότι όταν εκεί καταστρέφεται 1 εκατομμύριο, 1.200 ή 1,5 κατά άλλους Ισραηλιτών, αυτό αντιστοιχεί με το 80% του πληθυσμού τους. Δεν ξέρω αν τα γράφουν τα δικά τους τα βιβλία. Τα δικά μας τα βιβλία δυστυχώς μας λένε πολύ λίγα πράγματα. Σαν μαθητές δεν μάθαμε εμείς αυτά. Και τώρα λέει για το καλό και την ειρήνη της ανθρωπότητας, θέλει να μην γράφουν, λέει, ιστορικά στοιχεία. Έτσι να αναφέρονται ότι έγινε και αυτή, λέει, πώς τη λένε, η επανάσταση του 21 έγινε εκεί και ο... Αλλά ο λαός που ξεχνάει, αυτός την πληρώνει. Πάντα. Εφαρμόζεται λοιπόν το μεγαλεπίβολο σχέδιο του Κίσιγκερ, ο οποίος είναι υπέργυρος. Τώρα, που λέει τους Έλληνες θα τους χτυπήσετε στη ρίζα τους, στην παράδοσή τους, στη γλώσσα και την ιστορία τους. Γι' αυτό πρέπει κάθε νουνεχής Έλληνας, όπου βρίσκεται και όποτε του δίνεται ευκαιρία, να μεταφέρει στοιχεία από την ιστορία, τη γλώσσα και τη θρησκεία του. Διότι δυστυχώς, πώς θα το πούμε τώρα, αλώθηκαν και οι φρουροί, δηλαδή αυτοί που είναι να μας φυλάνε την ιστορία και τη γλώσσα, οι φύλακες, δεν κάνουν σωστά το καθήκον τους. Καταστρέφουν τη γλώσσα, τότε με το τουράλι το μονοτονικό, πήρε την κατηφόρα ιστορία και τώρα δεν μαζεύεται, μετά από 20-25 χρόνια πόσα είναι, δεν μπορούν τα παιδιά να γράψουν τονικά ούτε με σημεία στίξεως τέτοια, τα οποία να αποδίδουν τον προφορικό λόγο στο γραπτό με μεγάλη πιστότητα. Λέγαμε λοιπόν για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που είπε ότι και οι γυναίκες θα ταλαιπωρηθούν, που χυλάζουν τότε, διότι θα βρουν τίποτα να τρώνε. Και λέει, θα γίνει τέτοια καταστροφή λοιπόν, που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα. Και αν δεν λιγόστευε, λέει, ο χρόνος αυτός, για τους εκλεκτούς, έτσι, γιατί υπήρχαν και χριστιανοί μέσα εκεί, υπήρχαν και Απόστολοι τότε, ορισμένοι από τους Αποστόλους μέσα στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ, για αυτούς χάριν αυτών, εμίκρινε ο χρόνος της καταστροφής. Και τότε λέει ο Χριστός, αν σας πει κάποιος, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, πάνω στην ανάγκη σου, πάνω στα όλα, να μην πιστέψετε, γιατί θα φανούν ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημάδια καταπληκτικά, τα οποία θα πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Μεταφερόμεθα τώρα στο 2000 και βλέπουμε τα σημεία αυτά και της επιστήμης και της ψευτοεπιστήμης και της μαγείας και όλων αυτών, τα οποία φαίνονται και είναι φανερά. Και αν σας πούνε, λέει, εδώ στην έρημο είναι ο Μεσσίας, να μην βγείτε σε συνάντηση του. Αν πάλι σας πούνε, εδώ είναι ο Χριστός ή μέσα στα ιδιαίτερα δωμάτια, μην τους πιστέψετε. Διότι ούτε κρυμμένος σε δωμάτια θα είναι ο Χριστός, ούτε σε τόπο ερημικό. Αλλά πώς? Καθώς η αστραπή βγαίνει από το ένα σημείο του ορίζοντα και αμέσως φαίνεται στο άλλο σημείο, εν ρηπεί οφθαλμού θα λέγαμε, η αστραπή, από το ένα σημείο του ουρανού πάει στο άλλο, έτσι θα είναι και το σημείο του ανθρώπου. Θα γίνει συγχρόνως παντού σε όλη τη γη, κατά θαυματουργό τρόπο βέβαια, διότι δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα, και όπου πέσει το πτώμα, λέει, εκεί θα χορταστούν και οι αητοί. Όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει στο απροχώρητο, τότε θα έρθει άφευκτος και με τον νόμο η τιμωρία, θα λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος μέχρι εδώ και μη παρέκει. Και όταν πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα αρχίσει να χάνει τη λάμψη του και να σκοτιστεί. Πολλοί λένε ότι ο ήλιος σιγά σιγά γίνεται πιο μουντός, γιατί η ατμόσφαιρα βρωμίζει, γεμίζει καυσαέρια. Και αυτά τα μόρια του καπνού, τα οποία θα αιωρούνται όπως αιωρήθησαν
μετά την καύση του πετρελαίου εκεί στο Ιράκ. Εκεί το Ιράκ σκοτίνιασε για 8 ώρες ο ουρανός. Δεν έβλεπαν καλά. Ήταν ημίφωση, σαν να ήταν δηλαδή απόβραδο. Το μισό φέγγος δηλαδή του ηλίου σιγά σιγά θα χαθεί στη γη. Θα μουντίνει η ατμόσφαιρα από τα απόβλητα. Και βλέπουμε τώρα τα πρώτα σημεία που αρχίζουν και εμφανίζονται οι ατμόσφαιρες αυτές να γίνονται πιο ζωφερές, οι ατμόσφαιρες των πόλεων. Αν έχετε δει φωτογραφίες από το Λος Άντζελες ή από την Αθήνα, όταν έχει τα πολλά της καυσαέρια, ή στο Μεξικό, που έχουν και εκεί πάρα πολύ μεγάλη μόλυνση ατμοσφαίρας, θα δείτε πόσο μουντές είναι οι εικόνες του κατά μεσήμερο, λόγω του ότι ακριβώς οι ακτίνες του ήλιου προσκρούν, διαθλώνται επάνω σε σκούρα σωμάτια και φαίνεται σαν να είναι συναφιασμένος ο ουρανός, ενώ λάμπει ο ήλιος μεσουρανεί πάνω από την ατμόσφαιρα της γης. Και τότε λέει ο Κύριος κάτι άλλο, τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό. Εδώ, τι θα πει αυτό, θα πει αναδημιουργία του κόσμου. Μας έχει πει και ο Πέτρος ότι ο κόσμος πυρί καυθίσεται, λέει. Θα καεί διαπυρός. Και μεγάλοι αστρονόμοι λένε ότι το σύμπαν έγινε από μια φοβερή έκρηξη των στοιχείων και με αυτή την έκρηξη δημιουργήθηκε το πλανητικό σύστημα που βλέπουμε. Κομματιάστηκε δηλαδή η ύλη ξαφνικά σε κομμάτια μάζας, συμπυκνώθηκε, περιεστράφη και έγινε αυτό που βλέπουμε. Ανεξάρτητα αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι, γιατί η επιστήμη είναι κάτι το οποίο συνεχώς δίνει και νέες ερμηνείες, δεν είναι κάτι στατικό στην επιστήμη, ενώ η θεολογία είναι σταθερή. Λέει θα γίνει αυτό και αυτό, τελείωσε, δεν έχει να αμφισβητήσει άλλα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, θα πέσουν λέει τα άστρα από τον ουρανό. Είναι μια εικόνα μεταφορική άραγε. Είναι μια εικόνα πραγματική όπου εκείνη την ώρα διαπυρώς θα καταστραφεί ο κόσμος και θα αλλαχθεί. Δεν θα χαθεί, τίποτα δεν χάνεται. Ο Θεός τα έχει όλα τακτοποιημένα. Και το νέο κόσμο που θα φέρει τον έχει προαναγγείλει ο Θεός. Γι' αυτό μιλάμε θα πάμε στα άστρα κλπ. Διότι δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Και ο κάθε ενουνεχής άνθρωπος ας το σκεφτεί. Η γη συν το χρόνο χαλάει. Παλιώνει. Σαν τα ρούχα που φοράμε, που κάθε χρόνο διαφορετικά γιατί παλιώνουν, φθύρονται. Η γη φθύρεται. Και από μια φθαρμένη γη δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλό. Και θα επέμβει ο Θεός για να αποκαταστήσει τα πράγματα. Και λέει θα σαλευθούν τα στοιχεία αυτά και τα στοιχεία του κόσμου θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν. Και ο ουρανός θα αλλάξει. Η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει και θα ανακαινιστεί όλο το σύμπαν. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο λέει που προαναγγέλει την εντός ολίγου έλευση και παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Θα είναι ο Σταυρός. Και τότε κόψονται, θα θρηνήσουν κοπετός όλες οι φυλές της γης που θα δουν τον Υιό του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί τον υπολογίζουν, δεν τον περιμένουν, δεν ξέρουν για αυτόν, αδιαφορούν για τον Χριστό, κλείνουν τα μάτια τους σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και σε αυτά που λένε οι άνθρωποι του Θεού και τι θα γίνει? Θα τους έρθει ξαφνικά σαν κεραμίδα στο κεφάλι απροετοίμαστος. Διότι τώρα πολλοί άνθρωποι ξέρετε τι λένε. Εάν ξεφύγω από την αστυνομία, δεν έχω καλό ελεγχό, η συνείδησή μου δεν με τύπτησε τίποτα, μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Τότε, απ, και η συνείδηση θα τους έρθει στο κεφάλι και το θέαμα αυτό που θα δουν του Χριστό, ένα απερίγραπτο θέαμα θα είναι, αγαπητοί φίλοι, που ο ήλιος
θα εξαφανιστεί και θα φαίνεται η λάμψη του Υιού του Θεού, του Χριστού δηλαδή. Και τότε λέει, κόψονται, θα χτυπήσουν τα στήθια τους, κοπετός, πάσε φιλιά της γης και όψονται, κόψονται και όψονται. Θα κλάψουν, θα θρηνήσουν και θα δουν στα σύννεφα με δύναμη και συνοδεία αγγέλων και δόξα άπειρη και δύναμη στεντόρια και άπειρη θεϊκή το πρόσωπο του Χριστού. Και για να μην τα αφήσουμε το κεφάλαιο έτσι, να τρέξουμε λίγο και να πούμε και για τον ευνίδιο θάνατο, διότι λέει θα υπάρχει τώρα ο Κύριος με δύναμη και με συνοδεία αγγέλων και θα αποστείλει τους αγγέλους με σάλπιγγα και θα σημάνει δυνατά. Γιατί θα σημάνει? Για να μας έξυπνει τους εκλεκτούς από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από τα οποία πνέουν οι τέσσερις άνεμοι. Δηλαδή, χριστιανοί θα υπάρχουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Σε όλη δηλαδή τη γη. Αυτό δεν σημαίνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και από τη Σικιά λέει, στη συνέχεια ο Χριστός, βλέπετε ότι όταν γίνει ο κλάδος απαλός, νομίζετε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Και όντως, αλλά έτσι κι εσείς όταν δείτε τα σημεία που σας προείπα εγώ, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει και είναι στην πόρτα και έφτασε η κρίση του Θεού, η οποία θα κάνει, θα τιμωρήσει την απιστία των ανθρώπων και των Ιουδαίων για καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία έχει γίνει. Και αληθώς σας λέγω, λέει ο Χριστός, δεν θα περάσει η γενιά όταν γίνουν όλα αυτά. Και όταν θα έχει πραγματοποιηθεί η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, την οποία δεν μπορεί κανένας να αμφιβάλλει ότι έγινε ιστορικά. Τα πάντα όσα βλέπετε, λέει, θα περάσουν και θα εκλείψουν, αλλά τα λόγια μου δεν θα περάσουν και δεν θα εκλείψουν, αλλά θα επαληθευτούν ακριβώς. Και μετά τους λέει ότι είναι άγνωστη Δευτέρα, η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου για την ημώρα. Και την ώρα που θα λάβει χώρα η Δευτέρα Παρουσία, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνει. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι ξέρουν, ότι έχει γίνει, λέει. Τώρα λένε ότι έχει γίνει αοράτος. Αλλά κανείς δεν την ξέρει. Διότι όπως ήταν οι μέρες του Νόε, που είπαμε και στην αρχή, έτσι θα είναι και η εποχή του Χριστού, της επάνωδος, της επανόδου, της Δευτέρας Παρουσίας. Στον κατακλυσμό, γλεντούσαν οι άνθρωποι, τρώγανε, πίνανε, αμέριμνοι, τελείως. Και δεν τους έρχονταν καμιά σκέψη μετανοίας, όπως έλεγε, να μετανοήσουν ο Νόε για να σωθούν. Μέχρι την ημέρα, λέει, που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό, δεν κατάλαβα. Όσο του ήρθε ο κατακλυσμός και τους συνεπήρε, τους άρπαξε όλους. Έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου έξαφνα. Συγγνώμη. Για τους ανθρώπους της ματαιότητος βέβαια, όχι για τους χριστιανούς. Και τότε λέει, ο καθένας θα έχει διαφορετική τύχη από τον άλλο. Δεν θα έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια τύχη. Ένας λέει αρπάζεται, άλλος παραμένει, διότι ο καθένας θα κριθεί σύμφωνα με το δικό του, με τα πεπραγμένα του. Και τότε λέει ότι θα δει και θα τσεκάρει, θα ελέγξει και αυτούς τους οποίους έχει βάλει σαν ποιμένες του ποιμνίου του. Αυστηρή θα είναι και εκεί πέρα η παράβαση των κανόνων. Αν ένας ποιμένας δηλαδή το έχει ρίξει έξω και δεν διδάσκει και δεν κάνει αυτό που λέει, για τους ποιμένες το λέει αυτό, όποιον εγκατέστησε πιστάδι και διαχειριστή, λέει, θα τον εγκαταστήσει μετά αν είναι καλός και μακάριος εκείνος ο οποίος συμπεριφέρεται φρόνημα και πιστά. Αληθινά τον εγκαταστήσει επιστάτη και διαχειριστή σε όλα τα υπάρχοντά του. Αν όμως πει ο δούλος του, αργεί ο Κύριός μου και αρχίζει και χτυπάει, λέει, τον έναν και τον άλλον από εδώ και πίνει και μεθάει, τι θα κάνει? Τότε θα τον χτυπήσει με ευνίδιο θάνατο. Θα έρθει σε μέρα και ώρα που δεν περιμένει ο δούλος αυτός, ο άμυαλος, που θα έχει σκοτήσει το μυαλό του με τη μέθη, με την άγνοια και την κακομοιριά,
θα του φανεί ξαφνική η παρουσία του Χριστού, έστω και αν στην αρχή ήταν προειδοποιημένος και ήξερε τι μέλη να συμβαίνει. Για τον πετάξουν έξω, λέει, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Μετά έχει τον 25ο κεφάλαιο, το οποίο θα το πούμε σε άλλη φορά, αγαπητοί φίλοι, που και εκεί ακριβώς είναι η κρίση, γιατί λέει την παραβολή των 10 παρθένων. Μιλάει για εκείνους οι οποίοι πάλι είναι ξύπνοι την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος. Οι ψυχές δηλαδή των ανθρώπων οι οποίες αγρυπνούν. Αλλά ας μείνουμε σήμερα μέχρι εδώ. Κάθε φορά να δείχνουμε την Καινή Διαθήκη. Είναι η Καινή Διαθήκη. Ο Τρεμπέλας στο αριστερό μέρος της έχει το αρχαίο κείμενο και εδώ έχει το νέο κείμενο. Πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Πρέπει ο καθένας να το έχει στο σπίτι του και να το κάνει δώρο σε γάμους, σε γιορτές, αντί για άλλα βιβλία, να παίρνει την Καινή Διαθήκη για να την κάνει δώρο. Δεν είναι ακριβή, είναι ότι πρέπει ένα δώρο πνευματικό. Αλλά σήμερα, τελειώσαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι, είπαμε αρκετά, μιλήσαμε για το 24ο κεφάλαιο, 24ο κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν και θα αναφερθούμε και στο μέλλον, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα έχουν ακούσει αυτά τα πράγματα και καλό είναι όχι μόνο να τα ακούσουν, να βεβαιωθούν οι ίδιοι, να πάρουν να ανοίξουν και να διαβάσουν και οι ίδιοι το 24ο κεφάλαιο για να μην νομίζουν ότι λέμε δικά μας πράγματα ή τρομάζουμε τον κόσμο που λένε μερικοί κλπ. Το να ειδοποιήσεις, το να προειδοποιήσεις το παιδί ότι αυτό το καλώδιο που είναι μέσα εκεί, η μπρίζα, περιέχει θάνατο και αν βάλεις ένα καρφί μέσα και το χέρι σου μπορεί να σκοτωθείς, να πεθάνεις, αυτό δεν είναι τρομοκρατία, αυτό είναι πληροφόρηση για να ξέρει ο άνθρωπος τι θα συναντήσει στη ζωή του. Τα λέμε για να τα ακούμε και εμείς βέβαια και όλοι μαζί, να είμαστε προεδιασμένοι και να ξέρουμε τι θα συμβεί για να μην πιστεύουμε τις θεωρίες των ψευδοπροφητών που λένε διάφορα, ότι θα πάμε με αυτό, θα ξαναγεννηθεί η ανθρωπότητα, θα πάμε σε άλλα άστρα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε... Εδώ τι λέει. Εδώ και η Αποκάλυψη. 24 κεφάλαιο Ματθαίου και η Αποκάλυψη μας λέει ότι ο κόσμος θα τελειώσει με μια καύση και θα γίνει νέος κόσμος. Με δικαιοσύνη τέλεια θεϊκή. Δεν θα αδικηθεί κανένας άνθρωπος. Αυτό είναι σίγουρο. Και με αυτή τη σκέψη να μας έχει ο Θεός καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.